Μείνετε μακριά από τα κρυπτονομίσματα, είναι το μήνυμα άρθρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη στάση στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων τύπου Bitcoin. Η Εκουτού, παρότι παραδέχεται ότι η τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα προσφέρει πλεονεκτήματα στους χρήστες, προειδοποιεί ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο έντονης κερδοσκοπίας και γι' αυτό εκθέτουν τους κατόχους τους σε κίνδυνο μεγάλης ζημίας. Ανάλογες προειδοποιήσεις είχε εκδώσει πρόσφατα και η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Το γεγονός ότι δεν αποπτεύονται, είπαμε, καταρχήν από καμία αποπτική αρχή. Δεύτερον, διότι γίνονται διαφημίσεις οι οποίες είναι παράνομες και παραπλανητικές. Τρίτον, διότι οι πλατφόρμες αυτές δεν είναι αξιόπιστες στις οποίες διακινούνται αυτά τα νομίσματα. Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στην τιμή αυτών των συγκεκριμένων επενδυτικών στοιχείων. Παγκόσμια χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή τα κρυπτονομίσματα ξεπερνούν το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας κατά 1,3 φορές περίπου. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι όσοι θέλουν να πάρουν μέρος στο παιχνίδι των κρυπτονομισμάτων, καλό είναι να μένουν μακριά από προϊόντα όπως τα παράγωγα, όπου ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος όταν παίζουμε ή επενδύουμε σε κρυπτονομίσματα μέσω παραγόγων λόγω της μόχλευσης. Αυτό είναι ένα πράγμα που διαφημίζεται πολύ περισσότερο, αυτός ο τρόπος, αλλά έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο γιατί είναι με μόχλευση, δεν αγοράζεις ακριβώς το ποσό που έχεις, αγοράζεις ή πουλάς πολύ μεγαλύτερο, παίζεις το πάνω ή το κάτω και υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που υπάρχουν εκεί να χάσεις ή και να κερδίσεις πολλά χρήματα, αλλά όταν χάσεις θα σε πονέσει. Η Εκουτού προειδοποιεί επίσης ότι όσοι έχουν κρυπτονομίσματα μπορεί να πέσουν θύματα ψηφιακής απάτης, κλοπής ή απώλειας προσωπικών ψηφιακών κλειδιών.